αυτό που θες να γίνει θα γίνει όταν σταματήσεις να έχεις τον πανικό που έχεις τώρα που το ζητάς. Όταν ζητάς κάτι μέσα σε ένα κλίμα πανικού, έντασης, τρέλας, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, έχεις χάσει τον έλεγχο, σε πιάνουν κρίσεις υστερίας, αυτό που ζητάς δεν μπορεί να έρθει. Θα έρθει όταν πάψει να σε απασχολεί σε αυτό το βαθμό. Κανείς δεν δίνει σε ένα παιδάκι ένα σερβίτσιο όταν τα χέρια αυτού του παιδιού τρέμουν. Όταν λοιπόν τα χέρια σου τρέμουν, όταν όλη η ύπαρξή σου είναι σε μια κατάσταση τρέλας, δεν μπορεί ο Θεός και η ζωή να σου δώσουν να κρατήσεις αυτό το όμορφο που θέλεις να απολαύσεις. Άρα προϋπόθεση για να έρθει η ευτυχία στη ζωή σου είναι να είσαι ήδη σε μια κατάσταση γαλήνης, δεκτικότητος, ετοιμότητος, ανοιχτοσύνης, μιας καρδιάς που είναι σαν ένα γόνιμο έδαφος, να δεχτεί αυτό το ωραίο που θα κάνει τη χαρά σου ακόμα πιο μεγάλη. Έτσι, για να γίνεις λοιπόν κατάλληλος δέκτης της δωρεάς του Θεού, πρώτα ηρέμησε, πρώτα γαλήνεψε, πρώτα χαμήλωσε τους τόνους και μείωσε την ένταση του πανικού και της υστερίας, και τότε χωρίς να το καταλάβουμε, μέσα στην πορεία της ζωής, κυλώντας μαζί με τα πράγματα, βαδίζοντας μαζί με το Θεό και με το θέλημα Του, και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, η ροή της ζωής, η πορεία των πραγμάτων, θα δεις ότι θα έρθει και αυτό που ζητάς. Και θα γίνει αυτό που ζητάς, γιατί κατά βάθος δεν ζητάς αυτό που θες, αλλά ζητάς την ευτυχία μέσα από αυτό. Έτσι, αν λοιπόν η ψυχή σου γίνει κατάλληλος χώρος στον οποίο μπορεί να κατασκηνώσει αυτή η ευτυχία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Αν τα χέρια σου είναι κατάλληλα, θα σου δοθεί να αγκαλιάσεις το δώρο που θέλεις, να το ασπαστείς, να το φιλήσεις, να το χαρείς, να το απολαύσεις και να μην το καταστρέψεις. Γιατί αν ο Θεός σου δώσει μέσα σε κλίμα πανικού το δώρο που ζητάς, θα είναι καταστροφικό και σε σένα και στο ίδιο το δώρο. Και πολλές φορές τα δώρα αυτά που ζητάμε είναι άνθρωποι, και όπως βλέπετε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε το ζητούσα, τον ήθελα ή την ήθελα, ήρθε στη ζωή όπως το ήθελα, και επειδή δεν ήμουν σε μια κατάλληλη κατάσταση, καταστράφηκα μέσα στην ίδια μου τη σχέση. Γιατί λειτουργήσε αυτοκαταστροφικά όλο αυτό και έγινε ζημιά τελικά στην ίδια μου τη ζωή. Και πολλές γυναίκες κλαίνε επειδή έχασα μια φοβερή ευκαιρία, κατέστρεψα λέει τη σχέση μου, έβγαλα τα μάτια μου με τα ίδια μου τα χέρια, έκανα μεγάλη ζημιά χωρίς να το καταλάβω. Και αυτό λοιπόν, ηρεμήστε. Να γίνουμε σαν την Παναγία που δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, στον Ευαγγελισμό, επειδή ήδη ζούσε τη χαρά και τη γαλήνη και την επαφή με το Θεό, και μετά δέχτηκε και τον Ευαγγελισμό. Γιατί ήταν κατάλληλη να το δεχτεί. Θα γίνει αυτό που θες, αυτό εύχομαι, όταν πας εκεί που σε θέλει ο Θεός πρώτα. Στην ηρεμία, στη γαλήνη και στην δεκτικότητα απέναντι σε αυτό το δώρο που ζητάς.